Είμαστε στο Γιαννιτσοχώρι, γωνία εκεί στο Ανδρέα τον καφενέ. Πίνουμε τον καφέ μας. Η Γεωργία, ο Μπιλ Γκδράκ, Βασίλης Δρακόπουλος, και ο θρηλυκός φίλος μας, αγαπητός Γιάννης Σκίζας. Λοιπόν, Γιάννη, έχουμε τις πληροφορίες ότι στη Ζαχάρο, στον τόπο μας, επίκειται να γίνει ανοιχτό πανεπιστήμιο. Το πολύ μέχρι του χρόνου τα Χριστούγεννα θα έχει πάρει σάρκα και οστά. Μάλιστα, η πρώτη έδρα του πανεπιστημίου θα είναι η έδρα ενέργειας. Και όλοι είπαμε και βγήκε να πούμε ότι καθηγητής στην πρώτη αυτή έδρα θα είσαι εσύ. Αναγνωρισμένος από το κοινό, βέβαια. Αναγνωρισμένος από το κοινό. Όχι από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Όχι, παιδί μου, ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι. Μπράβο. Άρα αληθεύει. Δεν θέλουμε. Ανάμε με το φυσικό. Και θέλουμε τώρα να... έχουμε 15 μέλη που συζητάμε. Μπράβο. Ενημερώνονται. Μπράβο. Μεταξύ αυτών και ο φίλος μου Βασίλης. Μπράβο. Η Ζοζέτ σε μια άλλη διάσταση. προσπαθεί, επειδή έχει επηρεαστεί από την τέχνη ουσιαστικά, την τριδιάστατη τέχνη. Ποια άλλα είναι τα μέλη, ας αρχίσουμε από εκεί, ποια άλλα είναι η άμεση οπαδή σου. Η άμεση οπαδή σου. Ο Βασίλης είπε, η Ζορζέτ να πούμε, ο Σάσαρος ο Κώστας. Ο Σάσαρος ο Κώστας, ο Σάσαρος ο ηθοποιός ο Ηλίας. Ο Ηλίας. Ο Θοδωρής ο Μπακάλης. Ο Μπακάλης. Ο Μπάδας, ο Δημήτρης, είναι πολύ. Είναι πολύ δηλαδή, περνάνε τις 15. Λοιπόν. Για εμάς είναι τώρα μιλάμε για άλλα πράγματα, μιλάμε πες, επιστημονικές. Θα μας πεις τώρα λίγο. Το θέμα μας. Ποια είναι το θέμα μας, πες το. Το ότι ζούμε σε ένα πολιτισμό που έχει σαν αξία την ίδια. Εγώ, από πολύ μικρός, υπήρξα μαρξιστής και μάλιστα είχα πάρει ορισμένα βιβλία πώς θα διαβάσω καλύτερα τον Μάρξ. Είναι ένα βιβλίο που λέει ότι θα διαβάσει αυτό πρώτο, δεύτερο και μετά. Όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο έμαθα ότι δεν υπάρχει φως στην πραγματικότητα, αλλά είναι χρονοδική εκτροπολία ορισμένων μήκους και πλάτου σώμα, μήκους που πηγαίνει στο μάτι μας, την παίρνει το όπως ξέρετε, οι αισθήσεις μας... Πλασματικά δηλαδή και συμβολικά, έτσι. Είναι ενέργεια ουσιαστικά. Εμείς το φως, εγώ το κάνω, δηλαδή ο εγκεφαλός μου. Μέσω της αισθήσεως της οράσεως βλέπει το μάτι το φως. Δεν υπάρχει φως στην πραγματικότητα. Υπάρχει ηλεκτρομαγνητική. Περνάνε τα χρόνια, υπάρχει ανησυχία. Όλοι έχουμε μέσα μας, σαν βίωμα, την ανάγκη να μάθουμε το αίτιο. Ποιοι είμαστε, γιατί γεννηθήκαμε, πού πάμε. Θα μου πεις έτσι αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε αυτό. Εν τω μεταξύ έγινε γιατρός. Έγινε γιατρός, πέρασε πέρασαν τα χρόνια και τώρα. Συζητώντας και τώρα, σαν συνταξιούχος έχει πάρει συγκεκριμένη. Ναι, τώρα που είμαι συνταξιούχος. Μπράβο, λοιπόν, συνέχισε. Συνέχισε. Λοιπόν, συνέχι. Εγώ δεν είμαι ερευνητής, ούτε έχω. Σας είπα, είμαι γιατρός. Ούτε έχω τηλεσκόπια και τέτοια να βλέπω τα αστέρια, ούτε να ερευνώ το σύμπαν. Απλώς εγώ βασίζομαι σε ορισμένα πράγματα που οι άλλοι προσπαθούν με πολύ κόπο και να πιστέψω ότι δεν το κάνει ούτε για χρήμα, ευτυχώς πιστεύω ότι υπάρχουν αυτούς που διαβάζουν τουλάχιστον, ούτε να γίνει και αυτοί οι ομάδες, γιατί είναι πολιτική, οι κόμματα. Κατάλαβα, κατέληξα. Πιστεύω το εξής, ότι τα πάντα στο σύμπαν είναι ενέργεια. Μπράβο. Εξού και η έδρα που θα γίνει.
ενέργεια. Τι είναι ενέργεια? Βλέπουμε την ενέργεια μας, βέβαια. Τα αποτελέσματα της ενέργειας βλέπουμε. Την ενέργεια δεν βλέπουμε. Πώς να ξεκινήσω τώρα και να αρχίσουμε, ας αρχίσουμε μαθηματικά. Απλά πράγματα. Εμένα με βλέπετε και έχω τρεις διαστάσεις. Μήκος, το ύψος μου δηλαδή, πλάτος και φάρδος. Πλάτος και μήκος, πλάτος, ύψος, έτσι. Μήκος, πλάτος, ύψος. Το ύψος. Το φάρδος, το πλάτος που είπα εγώ. Ναι. Στο σύμπαν όμως έχει αποδειχθεί σίγουρα 1000% ότι δεν υπάρχουν τρεις διαστάσεις. Το σύμπαν έχει τουλάχιστον 4 διαστάσεις. Αυτό το είπε ο Αϊνστάιν. Και δεν μπόρεσε κανένας, ούτε μπορεί, να το διαψεύσει. Άρα λοιπόν, μέσα σε ένα σύμπαν με 4 διαστάσεις, τα πράγματα, τα γεγονότα που γίνονται εκεί, τα όντα, δεν μπορεί να είναι τριδιάστατα. Είναι τουλάχιστον 4 διαστάσεις. Άρα και εγώ και εσύ, το καθένας μας, το τραπέζι είναι πράγματα, γεγονότα, τετραδιάστατα. Και εμείς βλέπουμε αυτά τα τετραδιάστατα όντα σε έναν τριδιάστατο χώρο. Γιατί οι αισθήσεις μας, οι ατελείς αισθήσεις μας μπορούν να δουν μόνο σε τριδιάστατο χώρο. Μαθηματικά αυτό σημαίνει. Τι βλέπουμε ουσιαστικά, τι είμαστε. Πώς παίρνουμε σε ένα με δύο διαστάσεις μία ευθεία και την πιέζουμε στο μέσο της, τι κάνουμε εκεί, την καμπυλώνουμε. Επομένως καμπυλώνουμε σε έναν διάστατο χώρο. Εμείς είμαστε η καμπύλωση, η καμπυλότητα του τριδιάστατου χώρου μαθηματικά. Ωραία. Δηλαδή ένα τίποτε, γιατί ο χώρος είναι άπειρος. Τι είναι χώρος? Ο χώρος είναι ένα νοητό πράγμα. Είναι ένα πράγμα που για να συμφωνήσουμε εμείς είπαμε ότι αυτός λέγεται χώρος. Που έχει τρεις διαστάσεις. Μήκος, πλάτος. Οι διαστάσεις όμως δεν είναι έτσι. Οι διαστάσεις είναι στο άπειρο. Μάλιστα. Και η τέταρτη διάσταση ούτε κάτι δεν αντιλαμβανόμαστε. Δεν μπορούμε να τη δούμε γιατί βλέπουμε μόνο τρεις. Άρα λοιπόν, τι είμαστε? Είμαστε η καμπυλότητα του τριδιάστατου χώρου μέσα σε μια άλλη διάσταση. Ας την ονομάσουμε και αυτή χρόνος. Όχι χρόνος αυτή που μετράμε με τα ρολόγια μας. Χρόνος διάσταση. Χρόνος όπως είναι το μήκος, το ύψος, το πλάτος. Να κάνουμε αυτό μια όμως, μικρή διακοπή, μια μικρή διακοπή εδώ και να συνεχίσουμε, έτσι. Λοιπόν, μιλήσαμε λοιπόν για 4 διαστάσεις, όπως τους είπα. Τι είμαστε εμείς ουσιαστικά? Μαθηματικά είπα τι είμαστε. Είμαστε ο τριδιάστατος χώρος μέσα βαθουλωμένος, ας το πω, πες το Βασίλη, πες τη λέξη, καμπυλωμένος μέσα στην τέταρτη διάσταση. Αυτό. Και τι βλέπουμε εμείς? Οι αισθήσεις μας είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο, η φυσιολογία μας, που να βλέπει μόνο τις διαστάσεις. Τι βλέπουμε λοιπόν? Την εικόνα. Εγώ βλέπω Θοδωρή την εικόνα σου, Βασίλη την εικόνα σου και την εικόνα από την βλέπω τα πόδια. Την εικόνα βλέπουμε ενός άλλου όντως, που είμαι εγώ, εσύ ο άλλος. Και θα πω τι είμαστε ουσιαστικά. Στο τριδιάστατο χώρο. Ο καθρέφτης δηλαδή είναι ο τριδιάστατος χώρος. Είναι αυτός που βλέπουν οι αισθήσεις μας. Άρα εγώ δεν είμαι, δεν με βλέπεις. Βλέπεις τη σκιά μου. Όπως βλέπεις τη σκιά μου, έχω βγάλει μια φωτογραφία, θα την αναρτήσεις. Είναι η σκιά μου σε διδιάστατο χώρο. Δεν βλέπεις εμένα, τη σκιά μου βλέπεις. Εγώ είμαι λοιπόν η σκιά ενός άλλου όντως. Ουσιαστικά είμαι ενέργεια.
ουσιαστικά είμαι ενέργεια, είμαι πυκνότητα ενέργειας. Αυτό σημαίνει βαθύνουμε, αυτό σημαίνει καμηλότητα του χώρου στον χρόνο. Και τι γίνεται, χάνομαι, ζω, θα πεθάνω, να ετοιμάσω τον τάφο μου όπως κάνουν ορισμένοι και πλένε τα αιρατεία, θα βγει η ψυχή μου. Ποια ψυχή και ποια αιρατεία, αυτά δεν θέλουν ουσιαστικά να μάθουμε την αλήθεια. Θα μας πεις δηλαδή και δεν υπάρχει λοιπόν ζωή ούτε θάνατος, υπάρχει καμπυλότητα του χώρου μέσα στο χρόνο, η οποία όσο αυξάνει η καμπυλότητα έχει μια μέγιστη και μια ελάχιστη τιμή. Τότε βλέπουμε στον τριδιάστατο χώρο τα όντα. Έστω και ξεπεράσουν αυτές τις τιμές, είναι μικρότερες τιμές, δεν τα βλέπουμε. Πριν από το σπερματοζωάριο δεν βλέπουμε τίποτα. Και ευτυχώς βέβαια που δεν βλέπουμε, αυτό έλεγα σε μια ωραία κοπέλα που πέρασε τώρα στον δρόμο, μ' αρέσεις, λέω, να σε βλέπω στον τριδιάστατο χώρο. Εικόνα είσαι βέβαια και όντως είναι πανέμορφη εικόνα. Μάλιστα. Γιατί αν έβλεπα ακριβώς αυτή, θα έβλεπα πρωτόνια, ηλεκτρόνια, δεν ξέρω τι θα έβλεπα. Δηλαδή δεν θα έβλεπα τίποτα ουσιαστικά. Έτσι. Ευτυχώς. Τώρα θα μου πούνε, με ρωτάνε πολύ, μα δεν πιστεύεις σε Θεό. Όντως σε αυτό το Θεό που λένε οι θρησκείες, όταν δεν πιστεύω σε καμιά θρησκεία. Οι ανθρώπινες εμπνεύσεις και συστήματα, όπως είναι τα πολιτικά συστήματα. Θα μπούμε σε άλλο θέμα τώρα. Όχι, όχι, συνεχίζουμε. Είναι το ίδιο. Ωραία, προχωράμε. Το παν είναι ότι αν νικήσω τούτη τη στιγμή ότι υπάρχει στο σύμπαν μόνο ενέργεια, θα έρθουν οι μαρξιστές και που υπήρξαν μαρξιστές, σου είπα, και θα πούνε τι λες ρε. Ήδη υπάρχει, χωρίς ήδη δεν γίνεται τίποτα. Θα έρθουν οι χριστιανοί. Οι άλλοι ιδεαλιστές και θα μου πούνε, μα κύριε Σκίζα, είδες που τα λέγαμε ότι υπάρχει Θεός. Και εγώ είσαστε χάλια, επιστημονικά χάλια. Τα συστηματά σας που στηριχτήκανε πάνω σε αυτά είναι χάλια. Και πρέπει να αλλάξουμε πολιτισμό. Γιατί είναι χάλια. Ήδη λοιπόν είπα δεν υπάρχει. Ωραία. Αλλά και Θεός δεν υπάρχει, γιατί και εκείνος τοποθετείται κάπου εκεί στο Big Bang. Το ότι πήρε ήδη και έφτιαξε τον άνθρωπο. Θεολογικά είναι στο Big Bang, ότι πήρε μια μαζούλα και την έσπασε και έγινε. Αν δεν έγινε έτσι, το σύμπαν που υπήρχε του Θεού. Εκτός αν με τον μετακινήσετε το Θεό και τον Πάτερ. Λίγο πιο πίσω, δεν νομίζω να παρεξηγηθεί. Θα δούμε. Ωραία. Άρα λοιπόν, αν εννοείται Θεό, αν εννοείται όλοι Θεό, ότι υπάρχει ένα πρωτογενές έτσι που δημιούργησε όλα τα επόμενα, πιστεύω ότι όντως κάθε φυσικό γεγονός έχει ένα αίτιο. Το αίτιο είναι άλλο αίτιο και το άλλο αίτιο είναι άλλο αίτιο. Υπάρχει πρωτογενές αίτιο. Πιστεύω ότι υπάρχει πρωτογενές αίτιο. Τι είναι αυτό το πρωτογενές αίτιο, δεν το ξέρουμε. Δεν μπορώ να πιστεύω σε πράγματα που δεν ξέρω. Ούτε οι αισθήσεις μου είναι ικανές, ούτε και των επιστημόνων που ασχολούνται με αυτά να βρουν αυτό. Άρα λοιπόν δεν θέλω να ακούω ο Θεός μας και ο Χριστός μας και οι τέτοιοι. Δεν θέλω να τα ακούω. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να βρούμε άλλο αξιακό σύστημα. Μέσα στο σύμπαν είμαστε όλοι το ίδιο. Είμαστε ένας χυλός ενέργειας. Αν δεν κόπτεται, δεν τέμνεται, είναι δηλαδή συζεγμένος ο τριδιάστατος χώρος τόσο στενά που αποτελεί ένα ενιαίο πράγμα. Είναι ο, πες το Βασίλη, πώς το είπαμε, χωροχρονικός συνεχές. Βασίλη, δεν πρόσεχε. Αυτό λοιπόν δεν τεμαχίζεται, δεν τέμνεται, οι αισθήσεις μας του κόβουν κομμάτια και βλέπουμε αυτά. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, αφού είμαστε όντα αυτού του σύμπαντος, είμαστε συμπαντάκια, δηλαδή σύμπαντα μικρά. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το σύμπαν, ένα, υπάρχουν πολλά σύμπαντα. Κάπου αναφέρονται κάπου σε κάπου, σε ένα τραγούδι εκεί. Και τα σύμπαντα κλπ. Και είχε δίκιο αυτό που το έλεξε, βέβαια. Τώρα είναι μια άλλη ιστορία το πώς γίνεται το σύμπαν, το άλλο σύμπαν. Έχει σχέση
με τις μελανές σοπές, δηλαδή έχει σχέση με το βαθύλο με αυτό, σε μεγάλη έκταση. Δεν το βλέπουμε εμείς και περνάει από εκεί και γίνεται το άλλο σύμπαν. Είναι μια ιστορία ολόκληρη εκεί. Να το αφήσουμε το άλλο σύμπαν στην άλλη, στο άλλο, ναι, στην άλλη συνέντευξη ή να το συνεχίσουμε. Άρα λοιπόν, όχι. Είναι ολόκληρη ιστορία αυτό, ρε. Θέλει μελέτη, ρε. Θέλει ολόκληρη. Μάλιστα, για το σύμπαν. Όλοι μα πρέπει. Τούτη τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτα. Ότι εγώ είμαι δάσκαλο, που είμαι στο καθηγητή. Εδώ για πλάκα τα λέμε. Εδώ καθόμαστε. Μα συγχωρείτε, εγώ δεν ήθελα για πλάκα να τα πάρω. Εντάξει. Να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα στου νέου ανθρώπου. Μπράβο, να τα εξηγήσει. Να τα εξηγήσει. Με ποια προοπτική όμω. Με ποια προοπτική. Με ποια προοπτική. Να μην τσακώνομαι εγώ και ο Βασίλης. Ναι. Δύο εικόνες να τσακώνονται. Και δύο εικόνες για το χωράφι. Για μια εικόνα. Για το ξένο χωράφι. Όχι, για μια εικόνα. Όλοι είμαστε εικόνες. Τσακώνονται εικόνες ουσιαστικά. Συμφωνεί, Βασίλη. Απόλυτα. Και ψάχνουμε για την ύλη, έτσι. Ναι. Για την ύλη που δεν υπάρχει. Οι εικόνες, άκου ποια είναι τώρα το τελευταίο που σου γράφει. Οι εικόνες ψάχνουν για την ύλη που δεν υπάρχει. Ωραία. Ωραία. Μπράβο κύριε Σκίζα. Θα συνεχίσουμε. Να πω κάτι τελευταία. Πρέπει να σου κάνω έτσι προφορική γραπτή για να με γράψεις μέλος στη λέσχη σου. Όχι, θα είσαι έτσι. Δεν έχει... Α. Έτσι. Ωραία, λοιπόν, θα με λάβει με... Δεν είμαστε κόμματα, μιλάμε σε άλλο, σε άλλη γυάση. Είμαι μέλος. Ναι. Τελείωσε. Να και η Γεωργία, μέλος της Λέσχης, Γιάννης Σκίζας. Είναι όμως, λέει, όπως λέει ο δάσκαλος, είναι αιρετική, λέει. Χρειάζονται δάσκαλοι και αιρετικοί. Ωραία. Όλες οι απόψεις. Όλες οι απόψεις. Λοιπόν, να μας πει και η Γεωργία. Εγώ κατά την άποψή μου, ναι, ότι ο χώρος είναι αυτός που μας επιτρέπει να κινείται μέσα του η ενεργειακή ύλη. Δεν ξέρουμε τι συστασίες. Πω, όρος ενεργειακή ύλη είναι τρομερό. Δεν ξέρουμε τη σύστασή του, δεν ξέρουμε τα όρια του. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, να το διευκρινίσουμε. Αλλά είναι αυτός που μας επιτρέπει να κινείται μέσα η ενεργειακή του ύλη. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για τον χώρο. Ο Βασίλης θέλει να προσθέσει κάτι, Βιλιντράκ. Με τον δάσκαλο. Δεν μου λέτε να κάνω και μια άλλη πρόταση. Μπορούμε να πάρει σάρκα γιωστά και να ειδήσουμε μια τέτοια λέσχη. Λέσχη, μας πει ο Γιάννης, που θα είναι και ο δάσκαλος, θα είναι και ο αρχηγός. Πώς θα την ονομάσουμε? Όχι. Θα το κανονίσουμε όλοι. Πρέπει να το κάνουμε. Συλλογικά και να γράψουμε τα μέλη. Όχι, και θα, ο καθένας θα μελετάει. Ναι. Από έγκυρα. Εκεί, βέβαια, όχι. Θα πού είσαι πιο είναι έγκυρο. Τώρα, όταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου γράφει. Κύριε Σκίζα, γράψε αυτό, ξέρω εγώ, το θηγικό σύντηρο, γιατί απορφάται κάτι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν το ερεύνησα να πω και το γράψω. Τώρα τα συμφέροντα που βρίσκονται πίσω από αυτό το πράγμα είναι τεράστια. Άρα θα προχωρήσουμε στη δημιουργία αυτής της λέσχης, έτσι. Ναι, μπράβο. Εδώ άμα το λέει ο αρχηγός, εδώ το λέει ο Δρακόπλος, η Γεωργία και τα λοιπά, και όλοι θα γίνει. Γιατί εσύ θα το ρίδι, ναι, αμέ, όχι, μα εγώ δεν έκανα για την πρόταση. Εντάξει. Απέξω μαυροφόρα κουρπισέα, πικρής κλαδιάς χειροπιαστή σκοτάδι και μέσα στη θρόφτη στην εκκλησιά που παίρνει κάθε βράδυ την όψη του σχολείου, το φοβισμένο φως του καρδιλιού, τρεμάμενο τα ονείρα τα λαδένει και γύρω τα σκλαβόπλαδα. Εκεί καταδιωγμένη κατοική του σκλάβου η αισόδετη πατρίδα. Βαλαχνά ο παπάς, ο δάσκαλος εκεί, θεριεύει την αποσταλή ελπίδα με λόγια μαγικά. Μη σκιάζεστε στα σκότωρα της λευτεριάς το φεγκοβόλο αστέρι, της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει. Μπράβο.
θα μένει χειροκροτάνε.